Γεια σας. Αυτό είναι ένα ακόμα βίντεο από μένα. Σε αυτό το βίντεο έχουμε χειρισμό φιδιού. Έχω βγάλει έξω τον ρόδινο βόα, επιστημονική ονομασία Λικανούρα τριβιργάτα, και αυτή τη στιγμή είναι τυλιγμένος εδώ πάνω στο χέρι μου και δεν λέει να ξετυλιχτεί. Άντως, ξετυλίχτηκε. Είχε μπλέξει το κεφάλι του με την ουρά και ήταν ήσυχος. Αυτός ο βόας είναι βόας. Ένας βόας ερικοειδής της υποοικογένειας Ερικίνες, η οποία περιλαμβάνει και το δικό μας είδος βόα εδώ της Ελλάδας και της Ευρώπης και της Μέσης Ανατολής, Έριξ Γιάγκουλους. Είναι μια υποοικογένεια που περιλαμβάνει μικρούς βόες, εδαφόβιους, οι οποίοι τρέφονται κυρίως με τροκτικά. Νάτος. Αυτό το είδος ενδημεί στις νοτιοδυτικές ΗΠΑ, στην Καλιφόρνια και στην Αριζόνα, μέσα σε πολύ σκληρές ερήμους, με αντίξωες συνθήκες, έντονες θερμοκρασιακές μεταβολές, αλλά κρύβεται κάτω από πέτρες και τρύπες και εκεί μέσα οι συνθήκες είναι υπιότερες. Ζει επίσης και σε μερικές παράκτες περιοχές της Καλιφόρνιας και στο βορειοδυτικό Μεξικό. Ο συγκεκριμένος κατάγεται από την Μπάχα Καλιφόρνια του Μεξικού, μια χερσόνησο κάτω από την Καλιφόρνια, τον είπα, και είναι από το Σαν Ματίας, το φαράγγι Σαν Ματίας, είναι Σαν Ματίας Canyon Locality, μία από τις πιο περιζήτητες μορφές του είδους εξαιτίας των ευκρινών χρωματισμών του. Ίσως να είμαι και ο μόνος στην Ελλάδα που έχω αυτή την παραλλαγή του είδους. Αυτό το φαράγγι είναι ένα ξερό μέρος ανάμεσα σε δύο βουνά και σε δύο ροσηρές και αυτός ζει κάτω από πέτρες συνήθως και το βράδυ είτε περιμένει σε νέδρα να περάσει κάτι από μπροστά του είτε βγαίνει και αναζητά θυράματα. Είναι αρσενικό. Το όνομά του είναι Ασμοδέος από τον γνωστό δαίμονα. Είναι γύρω στα 55 εκατοστά μεγάλος από τότε που τον πήρα στις 25 Ιουλίου. Θα το είχατε δει εκείνο το βίντεο. Τώρα δεν λέει να ξετυλιχτεί. Για να δείτε πώς κινείται. Να τις πιάνετε με την ουρά του. Είναι εδαφόβιο φίδι και γι' αυτό δεν σκαρφαλώνει πολύ καλά. Για να σκαρφαλώσει πρέπει να πιαστεί καλά. Είναι στις σφιχτήρας. Το δίνω κατεψυγμένο σε αρωραίους και κατεψυγμένα ποντίκια και τα τρώει. Αν προσέξετε, αυτός είναι ο χρωματισμός του. Τρεις κοκκινοκαφέ ραβδόσεις πάνω σε γκρίζο, σημογκρίζο χρώμα και από την κάτω πλευρά είναι λευκός. Αυτό το είδος λέγεται τριβιργάτα για αυτό το λόγο, επειδή έχει αυτές τις τρεις ραβδόσεις. Και ανάλογα με τον πληθυσμό και την παραλλαγή, ο χρωματισμός τους και το πλάτος τους ποικίλει. Κάποιες παραλλαγές της Βόρειας Καλιφόρνιας, για παράδειγμα, δεν φαίνονται καν, ενώ τις περισσότερες φαίνονται. Σε αυτή την παραλλαγή είναι οι πιο ευκρινείς. Ξέχασα να προσθέσω, είναι το υποείδος Λικανούρα τριβιργάτα ροσιοφούσκα. Είναι το υποείδος της Καλιφόρνιας. Νάτος. Πώς την αφήσω τώρα, για να σας την πιάσω αλλιώς. Δυστυχώς, ένα χέρι έχω επειδή βίντεο σκομπό. Δεν ήταν δυνατόν αυτή τη στιγμή να έχω κάποιον άλλο να βιντεοσκοπήσει. Δυστυχώς, αλλιώς είχα κάνει χειρισμό και με τα δύο χέρια. Θα τον βλέπετε πως πάει από το ένα χέρι στο άλλο. Θα προσπαθήσω να το κάνω και έτσι. Τώρα αυτός έχει τυλιχτεί εδώ γύρω από το χέρι μου. Πιθανόν λόγω θερμοκρασίας. Γιατί το χέρι μου έχει ψηλότερη θερμοκρασία. Κάθεται για να ζεσταθεί. Γενικά ζει σε ζεστά μέρη. Θέλει θερμοκρασίες γύρω στους 32 βαθμούς στη ζεστή μεριά στο χώρο του. Άντε. Σαν βραχιολάκι κάθεται. Είναι ήσυχο βίδι, δεν δαγκώνει σχεδόν ποτέ. Συνήθως στη φύση όταν απειλείται γίνεται μπάλα και περιμένει οι εχθροί του να φύγουν. Θα προσπαθήσω να το ξετυλίξω εγώ. Δείτε πως πιάστηκε καλά. Άντως. Τώρα λίγο τον ενόχλησα και άρχισε να ξετυλίγεται. Για το πίσω είναι η αμάρα του, ο προκτός ας πούμε, το πίσω μέρος, πριν την ουρά. Δεξιά και αριστερά από την οποία οι βόες έχουν τα δύο υπολείμματα των πίσω άκρων που είχαν οι πρόγονοί τους, οι σαύρες. Είναι δύο μικρά σαν νυχάκια, αλλά είναι μαζεμένα μέσα και δεν φαίνονται. Η ουρά του είναι χοντρή στο τέλος για να σμπρώχνει ίσως το χώμα, τα σκάβει κάτω από τις πέτρες. Γι' αυτό λέγεται και λικανούρα η επιστημονική του ονομασία, από το λιχανό στα αρχαία που είναι ο
Ο δάχτυλος, ο δείκτης. Νάτος, νάτος, νάτος. Δεν είναι το κεφαλάκι. Κοιτάς, βγάζει τη γλώσσα του. Τώρα προσπαθώ να το βγάλω. Νάτος, ξετυλίχθηκε. Το ξετύλιξε. Λοιπόν, είναι αυτός εδώ, ολόκληρος. Ξεδιπλωμένος, σχετικά. Αυτό είναι το κεφάλι του. Μας κοιτάζει. Μας κοιτάζει με βλέμμα δολοφονικό. Μην τον βλέπετε έτσι ήσυχο, μόλις βλέπει μικρό θηλαστικό, κάνει μια ταχύτατη επίθεση και το σφίγγει. Εντάξει, είναι κατεψυγμένο, είναι ήδη νεκρό, αλλά αυτός νομίζει ότι είναι ζωντανό. Σιγά σιγά ανεβαίνει, πιάνεται, δείτε πόσο δυνατούς μέσα έχει. Έστω και ένα μικρό μέρος να βρίσκεται πάνω. Δείτε εδώ. Έστω και ένα μικρό μέρος να βρίσκεται πάνω στο χέρι μου, θα πιαστεί και θα ανέβει ολόκληρος. Να, τους ανέβηκε. Το πίσω μέρος είναι πιο γεμάτο. Έχει παχύνει και λίγο από τότε που τον πήρα, γιατί τον τάιζα ένα διάστημα λίγο περισσότερο, αλλά δεν πειράζει. Άλλωστε θα πέσει σε χειμέρι ανάρκητο χειμώνα, το χρειάζεται λίγο το λίπος. Γενικά δεν πρέπει να τρώει πολύ. Αυτό τρώει κάθε 2 με 3 εβδομάδες. Έχει αργό μεταβολισμό. Είναι πολύ αργό φίδι, δεν τρέχει. Λίγο μόνο μπορεί να αυξήσει την ταχύτητά του αν ενοχληθεί, αλλά πολύ λίγο. Δεν κατεβαίνει. Θα αλλάξω χέρι λοιπόν. Από τον άφησε πάνω. Τώρα αλλάζω χέρι. Κανονικά είναι ανοιχτό βίδος. Αν τον έβγαζα το βράδυ και σας τον έδειχνα, θα ήταν πιο δραστήριος, αλλά και τώρα έγινε δραστήριος επειδή ψάχνει τροφή. Τη μέρα κρύβεται κάτω από τα χαρτιά ή μέσα στην κρυψώνα του και το βράδυ πάλι κρύβεται ή λίγο μπορεί να βγει. Άντε, μπλέχτηκε εδώ. Όλο τυλίγεται στον εαυτό του. Γενικά τα φίδια δεν έχουν καλή αίσθηση του εαυτού τους. Μπερδεύονται πολλές φορές. Υπάρχουν φίδια, όχι αυτό το είδος, που τρώνε τον εαυτό τους. Αν μπερδευτούν. Για να τους βγάζει τη γλώσσα του, για να οσμιστεί τον αέρα. Δεν έχει καμία σχέση με δηλητήριο που λένε ή ότι όταν βγάζει τη γλώσσα του είναι κάτι κακό. Αυτά είναι μύθοι μεσανατολίτικοι και δεν ισχύουν. Το φίδι βγάζει τη γλώσσα του που είναι έτσι διχαλωτή για να έχει κατευθυντική όσφρηση για να μυρίζει τον αέρα. Αποθέτει τα μόρια της οσμής στο όργανο του Jacobson που έχουν και μερικά θηλαστικά. Και... αλλά στα φίδια είναι πολύ πιο ανεπτυγμένο και από εκεί αναγνωρίζει τη μυρωδιά. Η όσφρηση της μύτης του δεν είναι τόσο εξελιγμένη. Γενικά αυτό το είδος δεν βλέπει πολύ καλά, βλέπει μόνο σε κοντινές αποστάσεις και που κάνει την επίθεση και αυτό άμα δείτε αν το κρεμάσω κάτω δεν βλέπει καλά που είναι το ύψος κάτω για να κατέβει, θα ξαναγυρίσει το χέρι μου. Α, τώρα δεν θέλει να γυρίσει, να γυρίσει. Απλώνεται, απλώνεται. Μπορεί και να το είδε το ύψος. Τώρα μπορεί να θέλει να κατέβει. Για να δούμε. Τι μπορεί να γίνει. Το να το βγάζω έξω μερικές φορές είναι καλό γιατί γυμνάζεται και λίγο. Α, το ανέβηκε. Και όπως όλα τα φίδια η ακοή του δεν είναι καλή, αλλά δεν σημαίνει ότι δεν ακούει καθόλου όπως λέγεται. Χαμηλές συχνότητες εναέρεσης πιάνει, αλλά κυρίως είναι ευαίσθητο σε δονήσεις του εδάφους. Στο επόμενο βίντεο θα σας δείξω πως τρώει, πως κυνηγάει στην πραγματικότητα. Είχα και ένα προηγούμενο βίντεο που έτρωγε, αλλά δυστυχώς είχε γίνει ατύχημα και στο τέλος ο αρουραίος έσκασε λίγο. Λίγο άνοιξε, αλλά το έφαγε. Τον έφαγε.
Αυτό είναι το μεγάλο του κεφαλάκι. Αυτό το κεφάλι είναι αποσυναρμολογούμενο. Τα δύο μισά της κάτω γιαγόνας ανοίγουν, ο ουρανίσκος ανοίγει και έτσι μπορεί να καταπιεί μεγάλο θύραμα σε σχέση με το μικρό του κεφαλάκι, μπορεί να καταπιεί κάτι μεγαλύτερο της διαμέτρου του σώματός του. Λοιπόν, τώρα θα δείτε πώς πηγαίνει από το ένα μέρος στο άλλο. Αλλά πώς το κάνουμε αυτό? Είναι δύσκολο. Με ένα χέρι είναι δύσκολο. Λοιπόν, θα προσπαθήσω να το κάνω. Είναι δύσκολο. Τότε θα το αφήσω να φύγει από το χέρι μου και να πάει να πιαστεί αλλού. Να το δείτε. Πάλι το ίδιο θα γίνει. Το βάζω να πιαστεί εδώ στο ρολό. Θα δείτε πως σιγά σιγά φεύγει. Πιάνεται από τη μια μεριά στο χέρι μου. Να το. Ψιάνεται προσεκτικά και κατεβαίνει. Άστο να νομίζω ότι μπήκε σε τρύπα, θα το βγάλω μετά. Μπαίνει σιγά σιγά μέσα. Τώρα μέσα. Να το. Τα φίδια γενικά δυσανασχετούν όταν τους αγγίσει το κεφάλι. Μπορώ να το έχεις το κεφάλι, αν κινείται, αν το πιάσει από μπαλά, αλλά γενικά το τραβάνε, το μαζεύουν πίσω. Χελό να μου θυμίζει αυτό. Δείτε το. Δεν θέλουν. Και άμα θες να αλλάξουν πορεία, τους πιάνεις από το κεφάλι, τρομάζουν και αλλάζουν. Το ξαναπαίρνω λοιπόν. Τώρα θα δείτε πως ανέβει. Άντε. Τώρα τυλίχθηκε στα δάχτυλά μου. Δεν έχει ουσιαστικά που να πάει γιατί φοβάται να κατέβει πολύ κάτω, ξαναγυρίζει πάνω μετά. Θα το αφήσω τώρα κάτω να δείτε πως κινείται. Είναι λίγη επιφάνεια και πάει αργά, αλλά πάλι μπορεί να πάει. Τη βάλω εδώ στήριγμα, να δείτε πως επιαστεί πάνω στο χέρι μου και θα φύγει. Να το. Τώρα φεύγει πιο εύκολα. Κινείται με την οφειδή κίνηση, αυτό το ζιγ-ζακ, πλευρικό σχηματισμό λέγεται αυτό επιστημονικά. Το οφειδή δημιουργεί συσπάσεις που κινούνται πλευρικά στο σώμα του προς τα πίσω και σπρώχνει σε ανομαλίες στο εδάφος και πάει μπροστά. Αλλά αυτό το είδος κινείται και ευθύγραμμα, μπορεί να κινηθεί και ευθύγραμμα, να δείτε, απλώθηκε τώρα. Κάνει ορθογραμμική κίνηση δηλαδή. Τραβάει τους μυς της κοιλιάς του μπροστά και έπειτα τραβάει όλο το σώμα του μπροστά. Έτσι κινούνται κυρίως μεγάλοι βόες και επίχρονες που πλησιάζουν αργά τα θυράματά τους, αλλά και μερικά μικρά φίδια μπορούν να κινηθούν επίσης έτσι. Τώρα πάει εδώ στη χαρτιά. Θα το αφήσουμε, άμα δεν κρύβεται, θα το αφήσουμε λίγο να το παρακολουθήσετε. Φεύγει, φεύγει, φεύγει με το ζιγ-ζακ. Φεύγει τόσο αργά, αλλά συγχρόνως δεν καταλαβαίνεις ότι έχει φύγει με τον τρόπο αυτό που φεύγει. Γι' αυτό και το φίδι ήταν τόσο σημαντικό σε πολλές θρησκείες μυστικιστικές. Αυτός ο τρόπος που κινείται φαινόταν τότε στους ανθρώπους μαγικός. Λέγανε πώς γίνεται χωρίς να αλλάζει σχήμα να φεύγει. Τώρα πρέπει να το πιάσουμε. Το ίδιο και όταν το πιάνεις. Όταν το πιάνεις έχει μοναδική αίσθηση. Όλοι αυτοί οι σημείς του σώματός του που σφίγγουν, χαλαρώνουν, πιάνονται, τυλίγονται. Αυτό δημιουργούσε δέος
στους πιστούς παλιά, γι' αυτό και σε πολλές θρησκείες οι ιεροτελεστές συνοδεύονταν και με χειρισμό φιδιών, όπως για παράδειγμα τα φιδάκια της Παναγίας στην Κεφαλονιά, γνωστικές σέκτες τότε στην ελληνιστική και ρωμαϊκή εποχή που είχαν το φίδι μέσα στη θεία λειτουργία, στην αρχαία Αίγυπτο να το κατέβηκε. Αν το πιάνετε με την ουρά του από το χέρι μου, προσπαθεί να κατέβει. Γλιστράει. Γλιστράει, αλλά θα κατέβει. Θα με αφήσει και θα κατέβει. Να το. Επειδή κουράστηκε τώρα φεύγει γρήγορα. Πού πρέπει να το πιάσω, γιατί αν μπει σε καμία τρύπα θα δυσκολευτώ να το βγάλω. Τώρα πήγε κάτω τα χαρτιά. Και έτσι λοιπόν εναλλάσσονται οι μυκές εσπάσεις του φαιδιού, έτσι ζιγ-ζακ και στην κοιλιά του τις νιώθεις, και είναι κάτι το μοναδικό. Γι' αυτό σας προτείνω να πάτε να πιάσετε ένα φίδι, να χειριστείτε, φυσικά όχι κάτι δηλητηριώδες, να δείτε πως είναι για να μην το φοβάστε. Α, τώρα που είμαι κοντά στο πάτωμα, κοιτάζει κάτω και κατεβαίνει. Α, δεν κατέβηκε. Α, γυρίζει. Στο φυσικό του περιβάλλον λοιπόν είναι πολύ δύσκολο να το συναντήσει κάποιος αυτό, γιατί κρύβεται συνήθως μέσα τρύπες. Το χειμώνα κοιμάται. Συνήθως όταν έχει ζέστη μπορεί να διακόψει την άρχη και να βγει λίγο έξω. Την άνοιξη παρατηρείται λίγο πιο συχνά επειδή είναι περίοδος αναπαραγωγής. Και τα αρσενικά και τα θηλυκά ταξιδεύουν τότε πιο πολύ. Και τότε σκοτώνονται και στους δρόμους. Κανένα αυτοκίνητο μπορεί να τα πατήσει για παράδειγμα. Και να τα βρούμε έτσι. Αλλά γενικά όποιος συναντήσει ρόδινο βόα στη φύση είναι τυχερός. Αυτός προέρχεται από αναπαραγωγή στην αιχμαλωσία φυσικά, δεν είναι από τη φύση. Αναπαράγεται εύκολα. Γενικά είναι εύκολο φίδι. Δεν είναι δύσκολο, όπως σας είπα, απλά θέλει ζέστη. Θέλει ένα μικρό θηλαστικό κατεψυγμένο ανάλογο μεγέθος, αυτά θέλει. Και κρυψώνω και σκοτάδι. Εντάξει, θέλει λίγο φως για να αντιλαμβάνεται μέρα και νύχτα, αλλά θέλει ησυχία. Και μέσα σε αυτό το περιβάλλον είναι μια χαρά. Είναι ρημόβιο είδος, δεν θέλει πολύ υγρασία, νερό δεν θέλει μόνιμα. Του βάζουμε ένα μπολ κάθε εβδομάδα, άλλοι βάζουν, άλλοι βάζουν κάθε δύο φορές το μήνα, άλλοι κάθε μήνα, εγώ βάζω κάθε μήνα. Το δέρμα του το αλλάζει χωρίς πολύ υγρασία, χωρίς πολύ βοήθεια, το αλλάζει μόνο του. Ζέστη, ξηρασία και μέτριο τάσμα. Αυτά είναι τα βασικά για αυτό το είδος. Μόνο το χειμώνα διαφέρει φροντίδα του, που καλό είναι, δεν είναι απαραίτητο, αλλά καλό είναι να κοιμάται, να πέφτει η θερμοκρασία γύρω στους 13 βαθμούς. Και να κοιμάται. Για 3 μήνες, 2-3 μήνες, τόσο. Τότε δεν θα πρέπει να τρώει τίποτα. Το άφησα κάτω, ακόμα δεν κατεβαίνει αυτό. Ίσως επειδή είναι πιο ζεστό το χέρι μου. Πηγαίνω έρχεται, πηγαίνω έρχεται. Ναι, κατέβηκε. Θα σας το βάλω τώρα. Έρχεται. Απειλεί την κάμερα. Την κοιτάζει. Όπως βλέπετε κουνιέται λίγο στον αέρα. Δεν έχει καλή... Δεν είναι δεντρόβιο φίδι. Δεν σκαρφαλώνει πολύ. Δεν έχει τόσο καλή ισορροπία στον αέρα. Και δεν έχει σταθερό στόχο. Πάει από εδώ, πάει από εκεί. Το σώμα του δεν έχει τόση επιδεξιότητα στον αέρα. Έλα να τη φας. Α, το έρχεται. Έρχεται να μας φάει τώρα. Θα σας το βάλω τώρα σε ανώμαλο έδαφος, εδώ που λείπουν τα μπλακάκια. Θα δείτε εδώ πως θα κινηθεί πολύ πιο γρήγορα και πολύ πιο αποτελεσματικά. Εδώ, δείτε το. Καμία σχέση με εκεί. Καμία σχέση με το μάρμαρο το γυαλιστερό.
Έφυγε χωρίς να το καταλάβω. Να. Το πιάσα, το πιάσα. Γιατί να μας φύγει. Δείτε πώς φεύγει, δείτε πώς φεύγει εδώ. Έφυγε χωρίς να το καταλάβω. Πρέπει να το πιάσω όμως. Να το. Μεγάλος, όταν το πήρα εγώ ήταν γύρω στα 48 εκατοστά, τώρα πέρασε το μισό μέτρο, πήγε 55 εκατοστά. Τώρα φεύγει προς τα χαρτιά. Και εκεί επίσης μπορεί να κινηθεί εύκολα. Γενικά, αν το αφήσω κάτω, κινείται προς τα πιο σκοτεινά και τα πιο σκιερά μέρη. Τώρα όμως θα το πιάσω και θα το βάλω μέσα. Να το, να το, να το. Πρέπει να σηκώ, να το σηκώσω. Να το, έρχεται, 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 έρχεται. Κάνει ένα strike τώρα το σκηνητό για το σοκουβάλιο. Δεν κάνει. Τι να το που κάνουμε. Θα κάνει στην επόμενη φορά που θα φάει. Να το. Κάθεται πάλι ήσυχα εδώ. Θα το βάλω μέσα σε λίγο. Μικρό είναι. Αν το μαζέψω, χωράει στην παλάμη μου ολόκληρο. Να, τώρα που κατέβηκε κάτω, τώρα θέλει να κατεβαίνει κάτω. Να, το είδατε. Πώς φεύγει χωρίς να το καταλάβεις. Πάει κάτω από τον καναπέ που έχει σκιά. Όπως σας είπα, δεν αναγνωρίζει πάντα τον εαυτό του. Γι' αυτό θα κάνω ένα τρίκ να δείτε τι εννοώ. Χτύπησα το κεφάλι του. Τώρα θα το δείτε. Ξανά. Χτύπησα το κεφάλι του, δεν μπορώ να το ξανακάνω. Με την ουρά του και αυτός νόμιζε ότι κάποιος εχθρός χτυπάει το κεφάλι του και το μάζεψε. Δεν έχουν και πολύ μυαλό, όπως σας είπα, γι' αυτό το λόγο και όταν το ταΐζουμε θα πρέπει να προσέχουμε μην μας μπερδέψει με φαγητό και μας ακώσει και μας τυλίξει το χέρι. Τόσο μικρό που είναι δεν μπορεί να κάνει κακό, αλλά πάλι αυτό το πράγμα το στρεσάρει ιδιαίτερα και μπορεί μετά να μην φάει το κανονικό του φαγητό, αν περάσει αυτή τη διαδικασία. Να το. Γλιστράει έτσι από το χέρι μου λοιπόν, γιατί οι φωλίδες τους είναι, λίες. Όπως τα περισσότερα φίδια, για να κλειστούν στο έδαφος. Η κάτω πλευρά, οι πάνω φωλίδες είναι μικρές σε σειρές. Η κάτω πλευρά είναι φωλίδες πλατιές, σαν σκάλα, για να πιάνονται από κάτω. Άτο. Τώρα κάθεται. Το αλλάζω χέρι λοιπόν ξανά. Τώρα λοιπόν έχει βάλει στόχο να κατέβει οπωσδήποτε κάτω, όχι, ξαναγυρίζει, έκανα λάθος, αλλά θέλει να κατέβει κάτω, τελικά μπορεί, νόμιζα δεν μπορεί τόσο εύκολα. Έχει ανέβει εδώ πάνω, αλλά τώρα θα γυρίσει, να το γυρίζει, έχει ανέβει στο χέρι μου μέχρι πάνω, αλλά γυρίζει. Ενώ άλλα φίδια, αν ήταν ένα καλαμποκόφιδο, κανένα King Snake, θα ανέβαινε μέχρι το κεφάλι μου, μέχρι πάνω, δεν θα κατέβαινε. Να το. Το μάζεψα λοιπόν, δες πόσο μικρό είναι, δείτε το.
Μας κοιτάζει απειλητικά. Όχι. Δεν κοιτάζει εμάς. Το βάζω λοιπόν πίσω. Το κουτί του είναι εδώ στη σκιά. Εδώ που είναι και απικής εντόμων και τα λοιπά. Είναι ένα μικρό φαουνάρι μου 36x22x12 νομίζω. Που έχει τρύπες εξαιρετισμό από εδώ, από τα πλάγια. Του, κάθεται πάνω σε μια θερματική πλάκα που του δίνει γύρω στις 34 βαθμούς σε μια μεριά και στην άλλη. Προς την άλλη πέφτει μετά. Τη βάζω σε θέση, εντάξει. Πέφτει στους 32, 31, 30 ως εκεί, μέχρι 28 ίσως, στην κρύα μεριά. Και μέσα έχει χαρτιά, κουζίνας και μια καρύδα για να κρύβεται. Μισή, αλλά πιο πολύ προτιμά τα χαρτιά. Πάλι έχει τυλιχτήρι τώρα γύρω από το χέρι μου αυτός. Άντε, το πιάσα κεφάλι χωρίς πρόβλημα. Όπως σας είπα, γίνεται. Όχι πάντα όμως. Τώρα θα τον αφήσω μέσα. Αλλά δεν θέλει να με αφήσει. Βρήκε ζέστη εδώ. Έχει και εδώ όμως ζέστη μέσα. Μπες βρε. Δεν μπαίνει. Α, σιγά σιγά άρχισε να ξετυλίγεται. Επειδή έχω το ένα χέρι, έχει πιαστεί στο χέρι μου. Αν είχα και τα δύο χέρια, θα τον έβαζα άνετα μέσα. Ξετυλίξε λοιπόν, να το. Δείτε τον ακόμη μια φορά, θα μας χαιρετήσει. Στράξει, η κάμερα δεν κάνει, μόνο την κοιτάζει. Τόση ώρα ανάποδα τον είχα, να το. Δηλαδή αυτός πήγε. Τον άφησα μέσα λοιπόν. Να τους. Τώρα θα πάει ξανά να κρυφτεί. Όπως και πριν. Έρχεται προς εδώ. Εγώ κλείνω το καπάκι. Προσεκτικά. Να μην μας φύγει. Αν και αργό φίδι που δεν σκαρφαλώνει συνήθως. Πάντα με όλα τα φίδια πρέπει να το προσέχουμε αυτό. Να μην μας φύγουν. Και αν φύγουν μέσα από μια τρύπα, μετά που θα τα βρούμε, τόσο λεπτά που είναι, αυτό λίγο πιο εύκολα βρίσκεται, αλλά άλλα που είναι ακόμα πιο λεπτά, αφήστε το. Βρίσκονται συνήθως, αλλά δεν ρισκάρουμε τίποτα. Φεύγει τώρα. Το αφήνω λοιπόν, το κλείνω και το ντουλάπι. Το ντουλάπι είναι μισανοιχτό για να περνάει και λίγο φως μέσα τη μέρα, αλλά αυτό το βράδυ συνήθως βγαίνει. Απλά το φως το έχει για να βλέπει πότε είναι η μέρα και να κρύβεται. Και να κανονίζει ίσως να βρίσκει και να εντοπίζει ποια εποχή είναι. Για να καταλάβει αν πρέπει να πέσει σενάρια, αν πρέπει να αναπαραχθεί κλπ. Αυτά λοιπόν. Σε επόμενο βίντεο θα τα ίσω. Θα δείτε μεγάλες σκηνές. Γεια σας.